Καινούργια σειρά στο κανάλι λοιπόν και θα κάνουμε unboxing και θα δείχνουμε πράγματα τα οποία μας στέλνουν ή τα αγοράζω εγώ για το studio ή για το σπίτι. Η σειρά θα λέγεται, δεν ξέρω πώς θα λέγεται ακόμα γιατί δεν έχω φτιάξει το playlist. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει ένα τέτοιο είδους περιεχόμενο το οποίο δεν θα χαλάσει το Apple Content. Θα είναι βίντεο το οποίο θα ανεβάζουν οποιοσδήποτε άλλες ώρες και μέρες μέσα στο μήνα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την Creative 360, μια ηχομπάρα 2x1, δύο ηχεία, ένα woofer, η οποία υπόσχεται πολλά και έρχεται να μας φτιάξει τις νύχτες. Και δεν εννοώ αυτό που κατάλαβες. Χάσα να κάνεις ένα like. Χάσα να κάνεις ένα like, να πατήσεις, τώρα πρέπει να κάνεις like, δεν κάνεις. Να πατήσεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe. Φτάνει ρε βλακά, σε με να... Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα ακόμα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν τι σας έχω. Σας έχω μία ηχομπάρα η οποία υπόσχεται πάρα πολλά. Γενικότερα δεν είχα ποτέ ηχομπάρες και δεν ήμουν φαν του εξωτερικού ήχου. Πάντα έβαζα ηχοσυστήματα και τα σχετικά, αλλά ηχομπάρες δεν είχα ποτέ γιατί έλεγα ότι δεν υπάρχει λόγος. Κι όμως άρχισα να ψάχνω και να βλέπω τα VAT και γενικότερα τι ισχύει για τις ηχομπάρες και τι όχι και είπα γιατί όχι να μην δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι ότι την άκουσα κάπου να δουλεύει. Έτσι λοιπόν έστειλα στην Creative και τους είπα ποια είναι η καλύτερη και ποια προτείνεται και φυσικά μου προτείνανε την Creative, την 360. Το κουτί είναι ανοιχτό, δεν θέλω να το πετάξεις! Δεν φαίνεται, φαίνεται μαύρο! Λίγο... Έχουμε λούσει τα πάντα. Το κουτί θέλω. Η συγκεκριμένη ηχομπάρα, όπως είπα και στην αρχή, υπόσχεται πάρα πολλά. Είναι 240 Watt για ηχομπάρα 2x1, δύο ηχεία στην ηχομπάρα και ένα woofer, η οποία είναι 2x1 και πραγματικά αποδίδει πάρα πολύ καλό ήχο. Κάτι το οποίο δεν περίμενα. Έχουμε μια ηχομπάρα η οποία είναι Dolby Atmos. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πραγματικά να έχει ηχομπάρα ή γενικότερα ο ήχος που θα είχα στο σπίτι. Το Dolby Atmos είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ήχο και όσοι δεν γνωρίζετε το Dolby Atmos, πραγματικά δεν ξέρετε τι χάνετε. Το Dolby Atmos δημιουργεί το 3D εφέ του ήχου και ουσιαστικά σου δίνει την εντύπωση ότι έχεις πολλά ηχεία μέσα στο σπίτι και αποδίδει ο ήχος πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται, πόλεμος γίνεται έξω. Τι περνάει. Stealth. Μας δίνει επίσης και την οπτική ίνα και έχει μέσα καλώδιο, επίσης κάτι που μου κάνει εντύπωση, θα τα δούμε τι έχει μέσα. Και Bluetooth 5. Το control μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ minimal, είναι πάρα πολύ κοντά στο control το καινούριο της Samsung. Αρκετά minimal. Και το ένα και το άλλο. Και έχει πάρα πολλά mode. Έχω να σας πω ότι δεν είχε μέσα μπαταρίες, κάτι το οποίο με ξενέρωσε πάρα πολύ. Δηλαδή αγοράζεις μια ηχομπάρα που κοστίζει 200 κάτι ευρώ. Βάλε ρε φίλε ένα μπαταρίες. Η ηχομπάρα έχει μια LED οθόνη την οποία δείχνει ουσιαστικά σε ποιο mode είναι και την ένταση του ήχου. Ουσιαστικά πατάς display και info και σου γράφει ανάλογα το πρόγραμμα ή το mode που έχεις. Μπορείς ουσιαστικά να χειρίζεσαι από το τηλεκοντρόλ σου όταν ακούς μουσική, να δυναμώνεις την ένταση, να τη χαμηλώνεις ή να πατάς επόμενο και προηγούμενο τραγούδι, play, stop. Ή μπορείς ουσιαστικά να απενεργοποιήσεις τον ήχο. Άνοιξε και μπήκε στο Bluetooth. Εγώ στην τηλεόραση την έχω συνδεμένη με το Bluetooth για τον λόγο ότι έχει Bluetooth 5 και η τηλεόραση αλλά και η ηχομπάρα δεν έχει καθόλου καθυστέρηση. Γι' αυτό μη σας φοβίζω το Bluetooth αν έχει καθυστέρηση με τον ήχο ή όχι. Η μόνη καθυστέρηση που έχω δει είναι ότι έχει με το Cosmote TV όταν βλέπω
κυρίως ξένες σειρές, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα της Κοσμοτέ. Από εδώ μπορείς να αλλάξεις το mode και έχει και το far και το near. Το near και το far είναι το φάσμα το οποίο μπορεί να καλύψει η χόμπαρα. Όταν είναι στο far σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει μικρότερο φάσμα, όταν το βάζεις στο near μπορεί να καλύψει μεγαλύτερο φάσμα. Άρα όταν είστε στο σαλόνι το βάζετε στο near, ενώ όταν είναι κάτω από την οθόνη του υπολογιστή σας το βάζετε στο far. Δεξιά βλέπουμε το bass, οπότε μπορεί ουσιαστικά να μειώνεις ή να κατεβάζεις το μπάσο. Η χόμπαρα αποτελείται από την χόμπαρα που πάνω έχει και 4 κουμπιά και από το subwoofer. Το subwoofer έχει από εδώ πέρα το ηχείο και από τον μπροστά παίρνει τον αέρα. Αυτό που με κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι έχει πάρα πολλά mode. Έχει και ένα mode το οποίο λέγεται night mode, το οποίο ουσιαστικά κόβει τα μπάσα για το βράδυ. Όταν θες να δεις μια ταινία και δεν θες να ξυπνήσεις τους γείτονες, γιατί την ηχόμπαρα έχω να σας πω ότι δεν την έχω βάλει πάνω από το 20%, και το 20% την είχα για δοκιμαστικά. Συνήθως δουλεύει στο 8 με 10 και στο σπίτι μέσα δεν μπορείς να μείνεις πολλές ώρες στο σαλόνι με τέτοιο ήχο. Το mode λοιπόν σου χαμηλώνει λίγο τα μπάσα και μπορείς ουσιαστικά να δεις ταινία με λίγο πιο χαμηλά τα μπάσα. Τα mode είναι το wide mode, το movie mode, το music mode και το night mode. Εγώ την έχω στο wide που είναι το default ουσιαστικά. Παίρνεις το control, την ενεργοποιείς, βάζεις την πρίζα και πάρα πολύ εύκολα έχεις συνδέσει την ηχόμπαρα. Είτε με Bluetooth, είτε με HDMI, είτε με την οπτική ίνα. Συνδέεται πάρα πολύ εύκολα, όταν τη συνδέσεις και την ανοίξεις με το Bluetooth σας βγάζει μια ειδοποίηση στην τηλεόραση και πατάτε να ανοίξει απλά και να χρησιμοποιήσει την ηχόμπαρα. Δηλαδή σύνδεση ή ακύρωση. Πατάτε τη σύνδεση και ξεκινάει να δουλεύει η ηχόμπαρα κανονικά. Πάνω έχει 4 κουμπιά, το on, off, το συν πλην για να μπορείς να ρυθμίσεις την ένταση αν θέλεις, και έχει και το source. Το source είναι ένα κουμπί το οποίο μπορείς ουσιαστικά να αλλάξεις τα mode. Κάτι επίσης το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η ηχόμπαρα μπορεί και καταλαβαίνει τον ήχο της τηλεόρασης αυτόματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν εγώ ανεβάσω την ένταση στην τηλεόραση, η τηλεόραση ανεβάζει κατά μία μονάδα, δηλαδή από το 16 θα πάει στο 17 και από το 17 στο 18, αλλά η χόμπαρα θα ανεβάσει ανά τρία νούμερα. Δηλαδή, η χόμπαρα τώρα είναι στο 6. Εγώ για να ανεβάσω την ένταση στην ηχόμπαρα 1 συν, θα πάω το τηλεκοντρόλ από το 19 στο 21. Μόλις γράψει 21, αυτό θα πάει στο 8 η ηχόμπαρα. Στο 22. Θα πάει στο 8. Ανεβάζει ανά τρία νούμερα δηλαδή την ένταση του ήχου. Και νομίζω έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Να μην την ακούσουμε λίγο. Λίγο πώς δουλεύει. Προφανώς δεν μπορεί να αποδώσει την ποιότητα που ακούμε εμείς στο σπίτι, αλλά μπορείτε να ακούσετε λίγο την ένταση, το πώς πάει. Αυτή τη στιγμή η τηλεόραση είναι στο 30 και η χόμπαρα είναι στο 10. Αν εγώ πάρω το κοντρόλ της ηχόμπαρας και δυναμώσω την ένταση, θα συνεχίσει η χόμπαρα να ανεβάζει κατά 1 και η τηλεόραση κατά 3. Ήδη έχουν αρχίσει τα τζάμια στο σπίτι να τρέμουν. Όταν είχα αγοράσει την τηλεόραση στην αρχή έλεγα ότι δεν θα πάρω τίποτα σε ήχο καθώς ήμουν πολύ ευχαριστημένος από τον ήχο της τηλεόρασης. Κι όμως μόλις πήρα την ηχομπάρα στα χέρια μου και τη σύνδεσα για πρώτη φορά, τώρα και ειδήσεις να δω που λέω λόγω στην τηλεόραση θα ανοίξω την ηχομπάρα γιατί ξενερώνω πάρα πολύ με τον ήχο της τηλεόρασης. Και είναι μια από τις τηλεοράσεις που έχουν πάρα πολύ καλό ήχο. Και πώς θα γινόταν Apple Content περιεχόμενο χωρίς να σας δείξω το πώς μπορείτε να συνδέσετε την ηχομπάρα στην αγαπημένα σας συσκευή. Κρατάμε πατημένο το κουμπί του B στο Bluetooth. Αν το κρατήσουμε πατημένο, αρχίζει και αναβοσβήνει το λαμπάκι και λέει pair η ηχόμπαρα πας πάνω. Οπότε τώρα μας βγάζει Stage 360. Πατάς το Stage 360 και ήδη έχει συνδεθεί, ακόμα δεν πρόλαβα, ήδη έχει συνδεθεί στην συσκευή του iPhone. Οπότε θα πάω να βάλω ένα τραγούδι και παίζει από το κινητό μου το τραγούδι. Δυναμώνω. Και η χόμπαρα είναι στο 7 και ήδη πρέπει να φωνάξω για να μιλήσω. Η χόμπαρα έχει πάει στο 9 και μπορεί να ακούει και αυτός που περνάει έξω από το σπίτι τον ήχο που εγώ ακούω. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι και φυσικά δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.